δουλειά μέσα στην προπόνηση κτλ. Κτλ. Πάση περιπτώσει δεν είμαι ειδικός. Θα ήθελα να μιλήσουν οι ειδικοί καλύτερα, αυτοί που ξέρουν καλύτερα τον μπάσκετ. Τέλος πάντων. Έγινε. Εντάξει. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Για χαρά, καλό βράδυ. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ακριβώς ήρθε η ώρα των ειδικών. Η ειδική ενδράση, την καλησπέρα μου. Γεια σου Αναστάση, ξεκίνα ήρεμα. Ήρεμα, γιατί είναι πολύ ανεβασμένα τα δεσμένα. Λοιπόν, τι θέλω να πω στον Κώστα τον αγαπητό. Κώστα Αναστάση είμαι μόνο εγώ. Βάλε μια ανωτελεία. Βάλε μια περίμενε μια, γιατί έρχεται ο φίλος σου. Πάνω στην ώρα. Πάρ' τα ακουστικά τα δικά μου, μη βάλεις άλλα. Είναι ο φίλος μου. Πάρ' τα δικά μου. Πάρε και τα δικά μου. Θα πάω να κάνω ένα τσιγάρο. Τι έγινε. Ποιος είναι αυτός ο φίλος μου, δεν το ξέρω. Έλα τώρα που δεν το ξέρεις, μαζί δεν κάνετε και χώρια τα γυαλιά είναι δικά σου. Δεν είπε τίποτα, βγήκε. Τώρα βγήκε. Τώρα. Τι γίνεται. Α, αυτός είναι ο φίλος μου. Όχι και φίλος μου. Κολλητάρια στο νερό. Δεν είναι βέβαια εχθρός μου. Δεν έχω εγώ εχθρούς για τα δυτικά. Αλλά δεν είναι και φίλος μου. Είμαι φίλος σου. Αλλά μ' αρέσει να σε κράζω, όπως έχεις πει και εσύ. Μ' αρέσει να κράζω τους άλλους. Εμένα μ' αρέσει να κράζω σένα. Βρήκες λάθος άτομο να κράξεις. Για να δούμε. Διότι δυστυχώς για σένα πέφτω συνέχεια μέσα. Ναι. Πώς γίνεται αυτό. Κάτι λέει αυτό. Κάτι λέει. Κάτι δείχνει. Τι γίνεται. Λοιπόν, αρχίζω από το συμπατριώτη μου. Έλα. Συμπατριώτα. Έλα. Έκανε πάρτι χτες ο Λεντέι. Ποιον είχε αντίπαλό του. Το φίλο σου τον Πίτερς. Σου το έχω πει. Ναι. Μόνο τρίποντο έχει. Αμυντικά είναι τρίπιος. Και δεν είναι αθλητικός. Δεν αθλητικός δεν είναι. Δεν είναι αθλητικός. Έχει το ρίπ. Περίμενε. Περίμενε. Από δικό σου να πάρει και το σίγμα 35 χρονών που επίσης δεν είναι αθλητικός. Περίμενε. Πώς γίνεται αυτό. Επειδή ο Λεντέι είναι διαφορετικό στυλ. Γι' αυτό είδες ότι το μεγαλύτερο διάστημα πήγε και έπαιξε ο Παπα-Νικολάου στο 4. Δεν μπορεί το παιδί αυτό να παίξει τεσσάρι. Μπορεί. Με αθλητικά τεσσάρια απέναντί του. Ανάλογα. Τι να λέμε, 30 πόντους έβαλε. Έβαλε ο Λεντέι. Ναι, αλλά όταν όταν το Παπα-Νικολάου μειώθηκαν οι πόντους. Πήγε να κερδίσει γιατί δεν είχε αντίπαλο. Θέλεις αθλητικό τεσσάρι ή τεσσαροπεντάρι με σουτ. Εάν πάρεις ένα τέτοιο παίκτη, τότε ναι, σε βλέπω πάλι για Final Four. Χωρίς να σημαίνει ότι είσαι το φαβορί. Φαβορί είναι οι ισπανικές ομάδες. Φαίνεται από τώρα για αυτούς που έχουν εμπειρομάτι. Κοίτα, η Μπαρσελόνα είναι εντυπωσιακή. Με ψημίσα λένε νωρίς ακόμα. Ξέρεις γιατί. Ξέρω. Ας πω γιατί. Έχεις καταλάβει γιατί είναι καλύτερη φετός. Γιατί έχει αλλάξει προπονητή για μένα. Πέρα από αυτό. Έχει πάρει Ισπανούς παίχτες καλούς. Ναι. Όποιος έχει μαγιά από τόπιους παίχτες έχει πλεονέκτημα. Χθες. Από την μια πλευρά η Σούμα ήταν ο Ροντέι που δεν είχε αντίπαλο. Αν είχε αντίπαλο δεν θα βάζει τόσους πόντους. Και από την άλλη ήταν ο Λαρετζάκης. Ο Λαρετζάκης καθάρισε το παιχνίδι. Ναι, MVP. Πάμε και ο Μάικ Τζέιμς που είναι πιο ειδικός από όλους μας. Κάτσε, τώρα είναι εμένα. Ολοκλήρωσε με τον Ολυμπιακό για να πάμε στα φρέσκα. Ολοκλήρωσε με τον Ολυμπιακό να πάμε στα φρέσκα. Όχι εδώ, τι λέει ο συμπατριώτης μου, έχει γνώμη. Όχι, αλλά Λαρετζάκη MVP βγήκε, να σου πω ότι δεν ήταν. Πήρε το παιχνίδι. Απλά ο Λαρετζάκης είναι πολύ παίκτης ψυχολογίας. Λοιπόν, τεσσάρι, άκου τον ειδικό. Ο Μιλουτίνο βγήκε. Αλλά για μένα MVP ο Λαρετζάκης. Αλλά άκου τον ειδικό. Τεσσάρι αθλητικό Αφροαμερικάνο με σουτ. Έχεις πάρει, έχεις ένα παίκτη που είναι καλό σουτέρ. Αλλά δεν είναι καλός στην άμυνα και, δεύτερο, και δεν είναι αθλητικός. Και παίρνεις backup από του νου ένα δεύτερο παίχτη που κι αυτός δεν είναι αθλητικός, δεν είναι ο καλύτερος του τέρκη, είναι 35 χρονό. Και βγήκε ο πρώην προπονητής του στην Άλπα, ο Αΐτο Ρενέσες, ο Ισπανός, πριν από ένα μήνα και είπε «Καλός είναι», λέει ο Σίγμα, δεν θυμάμαι τώρα το μικρό του όνομα, πώς το λένε, ναι. Αλλά λέει «Είναι για 10 λεπτά να παίζει». Μετά πρέπει να βγαίνει έξω να παίζει ανάσες, να παίρνει ανάσες. Διάβασε τις δηλώσεις του ΑΕΤΟ, του Ρενέσε. Πριν από ένα μήνα την ΑΕΤΟ μετά αρχίσει η Ευρωλίγκα. Λες να μην ξέρει ο Μπαρτζόκας. Δεν ξέρει. Πώς δεν ξέρει. Αποσμίζω κι αυτός. Δεν ξέρει, φίλε μου. Μπήκαμε και σαν εκείπεδα. Θα σου κάνουν μεγάλη μήλα και στα άλλα παιχνίδια τα αθλητικά τεσσάρια με σουτ με απέναντι σε αυτούς τους παίχτες. Θα το δεις. Θα το δω. Σου το προλέγω. Mm-hmm. Ο Χριστού προφήτης, όχι μετά Χριστό. Mm-hmm. Σημείωσε το στην άκρη του μυαλού σου. Okay, το λοιπόν, κρατάω. Αν δεν το διορθώσεις αυτό, το κρατάω σου είπα. Δεν θα πας τετράδα. Mm-hmm. Γιατί ο Κτάλα πιστεύω του ξέρεις θα πας. Mm-hmm. Δεν θα πας τετράδα αυτό δεν το διορθώσεις. Mm-hmm.
Πάμε τώρα στο άλλο που δεν διορθώνεται. Άκουγα τον κύριο Ρομπόλη προηγουμένως που έκανε προγραμματικές δηλώσεις επί του παιχνιδιού. Δεν έκανε προγραμματικές δηλώσεις. Το σχόλιο του έκανε. Περίμενε. Το σχόλιο του έκανε. Ήταν σαν να άκουγα εμένα. Άνω τελεία. Γιατί είναι. Το σχόλιο έκανε. Είναι λίγο. Είσαι ειρωνικός. Το σχόλιο του έκανε. Σχόλιο. Σχόλιο. Προγραμματικές. Ναι, ναι. Προγραμματικές δηλώσεις κάνεις εσύ. Άρχεται η συνεδρίαση, λες, με το που ξεκινάς. Άρχεται η συνεδρίαση. Λοιπόν, κύριε Ρομπόλη μου, σε ευχαριστώ πολύ που ακούσε Αναστάση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, άλλη δουλειά δεν είχε ο Ρομπόλης, αλλά το βράδυ Αναστάση. Είπε, ο Γκάι δεν κάνει και ο Μπαλτσερόφσκι παλτός. Δεν είπε έτσι, τον άκουσα. Δεν είπε Παλτσερόφσκι, θα τα λες, είπε. Αυτά είπε, μίλησε για αλλαγές. Όχι, λες ψέματα. Είσαι ψεύτης. Είσαι ψεύτης. Είσαι ψεύτης. Τον άκουσα. Να το ρωτήσεις. Περίμενε, τον άκουσα. Να το ρωτήσεις. Είπε, είπε επιλέξει. Είπε, ναι, ναι, είπε, άκουσε με λίγο. Ναι. Άκουσε με, μίλες ψέματα. Τι να ακούσω. Οι άνθρωποι που δεν είναι εδώ. Είπε, κάτσε μωρέ. Σήμερα πάει. Περίμενε λίγο. 12 τρίποτα. Θα τα πεις, θα τα πεις. Περίμενε. Θα τα πεις, βρε. Κύριε Ρομπόλια. Ναι, Ρομπόλης λέγεται. Τάσο, κύριε Τάσο. Δεύτερη επίθεση που σημαίνουν. Βρε, άκουσε με λίγο τώρα. Λες πράγματα που δεν έχει πει. Είπε. Άστον, άστον, μην το κατεβάζεις. Μην το κατεβάζεις. Ελβετικό τυρί. Ναι, ναι, ελβετικό τυρί, άκουσε με. Είπε. Ναι. Είπε ο Ρομπόλης. Τον άκουσε, τον άκουσε. Είπε. Πρέπει να δει ο Παναθηναϊκός και να προβληματιστεί. Και έχει δίκιο. Για το αν μπορεί να πάρει κάποια πράγματα από παίκτες όπως ο Γκάι, ο Μπαλτσερόφσκι και ο Χουάντσο, αν και για το Χουάντσο, αν και για... Κάτσε να ολοκληρώσω. Περίμενε λίγο. Περίμενε, μωρέ. Δεν είπε... Όταν πανηγυρίζατε ότι δεν είναι για αυτό το επίπεδο. Είπε λοιπόν, στο ξαναλέω, να προβληματιστεί για το αν μπορεί να πάρει πράγματα από αυτούς, γιατί μέχρι τώρα δεν έχει πάρει. Και για το Χουάντσο, αλλά είπε για το Χουάντσο. Κάτσε, μωρέ, λίγο. Κάτσε λίγο, έχεις πάρει φόρα. Αλλά για το Χουάντσο λέει, αξίζει η υπομονή και επένδυση γιατί είναι ο Χουάντσο, για είναι Χουάντσο και ποιότητα κτλ. Ναι, δεν είπε ούτε το αυτά που λες εσύ. Τα περιμένουμε, ήταν επέμπτη που είχε πάει στο NBA. Μπράβο. Τα άλλα που είπε είναι σωστά. Αλλά εσύ λες κάτι άλλο. Εσύ είπες ότι είπε για παλτώση και για. Αλλά σε αυτούς δεν έχει νόημα ο Παναθηναϊκός θέλει. Ναι, δεν διαφωνώ, αλλά να λες πράγματα που έχει πει άλλο. Να μην λες ψέματα. 7 footer αυτή την εποχή δεν είναι εύκολο. Είναι λίγοι παίκτες αυτοί. Έχουν συμβόλαια, είναι δύσκολο. Ναι. Πάρε τους δύο παίκτες που είπα. Το διαρωτριάρι που είπα δύο ονόματα και στο ασώδιο επιστροφή Παριζή. Σε 15-20 μέρες η ομάδα θα έχει παρουσιάσει βελτίωση. Ναι. Και η αφλογιστία η επιθετική που έχει ο Παναθηναϊκός ώρες-ώρες ξεκινάει και αυτή από την άμυνά του. Δεν το καταλαβαίνουν οι πολλοί γιατί δεν ξέρουν μπάσκετ. Όταν μια ομάδα δεν παίζει καλή άμυνα, έχει πρόβλημα και στην επίθεση. Αυτό είναι. Πάλι από την άμυνα έχασε το παιχνίδι σήμερα. Όχι από την επίθεση. Κας έβαλε 24 πόντους στο ημίχρονο. Απ' την άμυνα που παίζει. Δεν έχει ρυθμό στην επίθεση με την άμυνα που παίζει. Και πέφτει η ψυχολογία των παιχτών όταν βρίσκονται πάλι 15-20 πόντους πίσω. Αυτό είναι το τηγάγκρεν αυτή 4-5 χρόνια. Κάθε χρόνο στο πρώτο δεκάλεπτο είμαστε 15 πόντους, 14 πόντους πίσω. 15-20 πόντους πίσω από την εποχή του Παλτουάρ του Βίλφου. Ναι, ο Παλτουάρ. Με βρίζεις. Το ίδιο δεν σε βρίζω, σύντομα, εσύ βρίζεις. Το ίδιο έργο θεατή. Δεν σε βρίζω. Εδώ σου λέω θα συμφωνήσω μαζί σου για αυτό που είπες για την άμυνα. Συμφωνώ. Δεν σε βρίζω, αλλά ποιος είσαι. Θα βγαίνει τώρα ο Αναστάσης να λέει τον Πασκουάλ Παλτουάλ. Είναι λίγο αστείο και γραφικό ρε. Διαφορετικά κλείνω. Είσαι γραφικός όταν λες τον Πασκουάλ Παλτουάλ. Δεν ακούει κανένας. Ναι, εντάξει. Είσαι γραφικός, το ξαναλέω. Είσαι γραφικός με όλα τα γράμματα κεφαλαία. Γραφικός. Δεν μπορεί να λες εσύ τον Πασκουάλ καταξιωμένο προπονητή Παλτουάλ. Καλά λέγε ό,τι θες. Να βελτιώσει την καλά λέγεση. Ναι, την περιφερειακή του άμυνα. Ναι. Να τρώει μονοψήφιο αριθμό τριπότων. Και να έχουν αντίπαλοι μονοψήφιο αριθμό επιθετικό rebound. Ή θα χάνει εύκολα ή θα χάνει οδυνηρά. Όπως έχασε απόψε και με τον Ολυμπιακό που είναι τρισιότερο. Γιατί πάει στα τάρταρα η ψυχολογία των παιχτών. Και μετά δεν μπορούν ούτε να σκοράρουν. Σε αυτό συμφωνώ. Τι συμφωνείς, αφού σε αυτό σε συμφωνώ. Όλα πρέπει να συμφωνείς. Όχι σε όλα, συμφωνώ, τι είσαι εσύ ο Θεός. Ναι. Λοιπόν, ακούστε τα άμα θέλετε προκοπή. Έγινε. Δεν περνάει ο Παναθηναϊκός. Έγινε πατρίδα. Στην οκτάδα με τον υλικό αυτό που έχει. Ξεχάστε το. Δεν υπάρχει περίπτωση, έλεγε προηγουμένως ένας, μετά από δύο μήνες λέει θα στρώσει η ομάδα. Μα αν στρώσει μετά από δύο μήνες, θα σε 7-8 ήτες πίσω. Τελείωσες μετά. Δεν παίρνεις οκτάδα. Δεν προκάνεις που έλεγε ο Μαχαρίτης ο Φλωράκης.
Λοιπόν. Γεια. Καλά μυαλά. Καλά μυαλά. Βάλαμε και φλόγια.